Κύριε Μεταξά, θέλω να μου σχολιάσετε τις εξελίξεις μέσα στο Κοινοβούλιο, αυτές τις δυσάρεστες εξελίξεις με το κόμμα των Σπαρτιατών και κατά πόσον όλες αυτές επηρεάζουν τη δημοκρατία, πληγώνουν τη δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα, τον κοινοβουλευτισμό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η συζήτηση που αναπτύσσεται τις τελευταίες μέρες για το ποιος είναι ο μπροστινός και ποιος είναι ο πισινός, νομίζω ότι αφήνει απ' έξω τελικά το ποιος είναι αυτός που τροφοδοτεί τους φασίστες και μέσα και έξω από τη Βουλή. Μια συζήτηση η οποία δεν πρέπει να βγει από το κάδρο, ακριβώς γιατί το φασισμό πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε στη ρίζα του. Μια πάλι που το ΚΚΕ έχει πρωτοστατήσει και που καλεί τον εργαζόμενο λαό της χώρας να το κάνει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο επόμενο διάστημα. Και αυτοί οι οποίοι τροφοδοτούν το φασισμό πρέπει να τους ονομάζουμε και πρέπει να τους αντιπαλέψουμε. Είναι καταρχάς η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη γνωστή στρατηγική της στήριξης των διάφορων εθνικιστικών και φασιστικών ομάδων σε όλη την Ευρώπη ως μέσο για να αντιμετωπίσει τον κομμουνισμό, ως μέσο της αντικομμουνιστικής επίθεσης. Είναι στη χώρα μας τι εννοείται σοβαρές... η στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση των φασιστικών ομάδων. Τι εννοείται όταν λέτε η στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Εννοώ αυτό το οποίο γίνεται σε όλες τις χώρες, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή για παράδειγμα στην Ουκρανία, που εξυμνούν και ηρωποιούν το τάγμα Αζόβ. Αυτό που, αν θυμάστε, πριν από μερικές εβδομάδες χειροκροτούσαν και εδώ στη Βουλή όλα τα κόμματα, τον εκπρόσωπό του που βγήκε να μιλήσει, είναι και σε άλλες χώρες της Βαλτικής, που όλες οι ναζιστικές, οι συνεργάτες των Ναζί και οι ναζιστικές ομάδες έχουν μετατραπεί σε ήρωες με την επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξαναλέω, ως μέσο για να αντιμετωπίσουν τον κομμουνισμό, ως μέσο της αντικομμουνιστικής επίθεσης. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι και στη χώρα μας υπάρχουν σοβαρές ευθύνες, καταρχάς από τα πολιτικά κόμματα που κυβέρνησαν το προηγούμενο διάστημα, από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, που έχουν καθυστερήσει τη δίκη, καθυστερούσαν τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Αστεία επιχειρήματα, όπως ότι δεν βρίσκαν αίθουσα, με αποτέλεσμα να φτάνουν στο παραπέντε και να φέρουν μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία νομοθετική ρύθμιση έχει πάρα πολλά παραθυράκια τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν το επόμενο διάστημα, όχι μόνο ενάντια στο φασισμό, αλλά ενάντια σε οποιονδήποτε σηκώσει κεφάλι απέναντι σε ένα σάπιο σύστημα αυτό που βλέπουμε. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε το κυριότερο, ότι αυτοί που τροφοδοτούν το φασισμό είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, είναι δικό τους παιδί, είναι δικά τους μαντρόσκυλα. Δεν ξεχνάμε και την πρόσφατη αλλά και την παλιότερη ιστορία, αλλά και την πρόσφατη ιστορία, όταν, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα μόνο, βγαίνανε οι υπόδικοι τώρα χρυσαυγίτες και λέγανε ότι εμείς θα καθαρίσουμε το πέραμα από το πάμε ως οι καλύτεροι εκπρόσωποι των εργολάβων και των επιχειρηματικών ομίλων στην επισκευαστική ζώνη κάτω. Αυτά δεν πρέπει να φύγουν από το κάδρο. Γιατί, ξαναλέω, η συζήτηση για το ποιος είναι ο μπροστινός και ποιος είναι ο πισινός του Κασιδιάρη εύκολα αυτή τη στιγμή βγάζει την ουσία, τη ρίζα που πρέπει να αντιπαλέψει ο λαός.